Yamaha MT-07. Συναντιόμαστε ξανά. Το απόλυτο σου ζωμηχάνημα. Ξέρω, αρχίζω περίεργα. Θα ήταν καλύτερα να το πάρω αλλιώς. Το MT-07 είναι μια μοτοσικλέτα η οποία θα λέγαμε είναι φτιαγμένη γύρω από τον πιο διασκεδαστικό κινητήρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτός εδώ πέρα ο δικύλιδρος κινητήρας των 700 κυβικών από γεννησιμιού του MT-07 έδινε απίστευτα ποσά διασκέδασης. Είναι ένας κινητήρας που πολλοί τον παρομοίασαν με τον δίχρονο κινητήρα του RD3.5. Γκάζι, φιλικότητα, γραμμικότητα, απίθανη καμπύλη. Δεν υπάρχουν τρύπες και σκαλοπάτια, είναι λέξεις άγνωστες για το MT-07. Και συνεχίζει έτσι και το 2001, παρά τις Euro 5 προδιαγραφές. Όχι μόνο συνεχίζει, αλλά η Yamaha δηλώνει ότι έχασε ένα νύπο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και το δίνει στους 72 ύπους. Εμείς στο δυναμόμετρο είδαμε 70 ύπους, πολύ κοντά στη δήλωση της Yamaha, που ήταν όμως 4 ύποι περισσότεροι από το προηγούμενο MT-07 που έχουμε δυναμομετρήσει. Όχι μόνο δηλαδή δεν έχασε, είναι και καθαρό, είναι και πιο δυνατό. Συνεχίζει να κάνει σούζες με πρώτη, δευτέρα, τρίτη, το αγαπημένο μου θέμα, μπορεί από σε κάποιους να μην έχει την ίδια, έτσι, να μην τρέφεται την ίδια αγάπη γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ένας κινητήρας ο οποίος, όπως είπαμε, σε προκαλεί να διασκεδάσεις, σου δίνει καταπληκτική επιτάχυνση και όλα αυτά με μια τιμή 7.150 ευρώ που είναι αστεία πραγματικά. Για το 2021 η μοτοσικλέτα ραφιναρίστηκε παντού. Η Yamaha άκουσε τους ιδιοκτήτες που έκαναν κάποια παράπονα για χαμηλή ποιότητα σε βάθος χρόνου. Έτσι έχει βελτιώσει πολλά εξαρτήματα ώστε να αντέχουν τους χειμώνες και τα αλάτια και οτιδήποτε. Και πέραν τούτου έχει διάφορες μικρές αλλαγές, οι οποίες θα σας τις πω τώρα. Έχουμε διαφορετικά όργανα, πιο ευδιάκριτα, ψηφιακά, όχι TFT, LCD πάλι, αλλά πιο ευδιάκριτα, πιο ωραία. Έχουμε ελαφρώς φαρδύτερο τιμόνι για καλύτερο έλεγχο, LED flash, okay. Είστε πιο ευδιάκριτος, δεν γίνει και πολύ. Έχουμε και πολλά αξεσουάρ, όπως εδώ πέρα βλέπουμε την εξάτμιση της Ακράποβιτς, είναι ολόσωμη. Και μην βιαστείτε να πείτε ότι κάνατε δυναμομέτρηση με αυτή την εξάτμιση, γι' αυτό έβγαλε 70 άλογα. Σημειώστε ότι είναι ταπωμένη, θα τα ακούσετε και στον ήχο. Είναι απολύτως νόμιμη, απλά είναι πανέμορφη. Έξτρα είναι και ρυθμιζόμενες μανέτες. Γενικά έχει κάποιες άλλες μικροαλλαγές στον κινητήρα. Δεν έχει αλλάξει δραματικά. Φυσικά νέος είναι ο προβολέας, τα πρότυπα του MT-09. Έχει ένα χαρακτηριστικό, σχηματίζει ένα χαρακτηριστικό Y, που είναι το γράμμα που συνδέεται με το Dark Side of Japan, η σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας. Κατά τα άλλα όμως η μοτοσικλέτα είναι όπως την ξέραμε, υπέροχη, διασκεδαστική να την οδηγήσεις. Έχει τις ίδιες μαλακές αναρτήσεις με πριν, δεν έχει αλλάξει. Αν θυμάστε ίσως την προηγούμενη έκδοση, η Yamaha είχε πει ότι τις είχε κάνει λίγο πιο σφιχτές. Λίγο. Πιο σφιχτές. Είναι ακόμα πολύ μαλακές. Αυτό μεταφράζεται σε μεγάλη άνεση στην πόλη και γενικά, αλλά όταν θέλεις να οδηγήσεις άγρια, όχι σβέλτα, σβέλτα θα πάτε πολύ ωραία και θα το χαρείτε, αλλά όσο σπρώχνετε τα όρια, θα, οι αναρτήσεις θα είναι οι πρώτες που θα βάλουν το stop. Και το πίσω αμορτισέρ φυσικά δεν έχει μοχλικό, οπότε στα σαμαράκια και τις λακκούβες των ελληνικών δρόμων πολλές φορές θα αποχωρήσει ο πίσω τροχός ελάχιστα από το έδαφος. Πέραν τούτου όμως είναι η μοτοσικλέτα πασπαρτού, κάνει για τα πάντα, καθημερινότητα, δεν καίει σχεδόν τίποτα, είναι φθηνή στην αγορά, είναι πολύ όμορφη, κάνει σούζες πολλές, έχει ένα κινητήρα που θα σας διασκεδάσει, δηλαδή είναι μια μοτοσικλέτα a rider's bike που λένε και οι Άγγλοι. Δεν έχουμε βαρετά πράγματα εδώ πέρα, έχουμε ένταση που αυξάνεται, που ανορθώνει τον μπροστινό τροχό, που θα διώξει πίσω, που γενικά θα σας κάνει να αισθανθείτε έτσι ζωντάνια. Και φυσικά έχει κορυφαία για την κατηγορία άλλα αξεσουάρ, τα οποία δεν θα παρουσιάσουν, δεν έχουν κάποια, δηλαδή κάποιο σκαλοπάτι να κάπου να υπολείπονται.
Μάλιστα για το 2021 έχουμε και μεγαλύτερους δίσκους μπροστά για πιο δυνατό φρενάρισμα. Αυτά, διασκέδαση εγγυημένη, το MT που όλοι γνωρίζαμε, απλά Euro 5 με βελτιώσεις τριγύρω. Και μην ξεχάσετε το νου σας. Subscribe σε όλα τα social media του Bike It. Έχουμε μπόλικα για να μην χάνετε καμία είδηση από τον χώρο του μοτοσυκλέτας.